Να μιλήσουμε πρώτα για την σημερινή διαδικασία στο κοινοβούλιο. Κατά την άποψή μου, ο Αλέξης Τσίπρας ιτήθηκε σήμερα και ιτήθηκε βαριά, θα έλεγα, σε αυτήν την αναμέτρηση, την οποία ο ίδιος προκάλεσε. Η κυβέρνηση έρχεται δηλωμένη, όπως αναμένεται τουλάχιστον. Αυτό υπόθηκε από την πρώτη στιγμή. Ίσως δεν ήταν σωστή η πολιτική απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει στην πρόταση μορφής. Και θα μείνει στην ιστορία αυτή η προσπάθεια σαν ένα ακόμη σημείο για την αριστερά, η οποία αφού επιχείρησε με τυχοδιοκτικές ενέργειες που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας έως σήμερα, να βάλει ευθέως και εναντίον της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η οποία Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από την άλλη πλευρά, για να είμαστε ακριβείς, είναι μια δυστυχώς προβληματική υπηρεσία, όπως ενός κράτους που μας κοστίζει 95 δισεκατομμύρια ή 97 αν θέλετε, που έχει προβληματικά σημεία και τα οποία όφιλε η παρούσα κυβέρνηση, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε το 2019 την ευθύνη για την, δηλαδή υπήχθη στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, να έχει νωρίτερα ασχοληθεί με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, έτσι ώστε να μην είναι μια υπηρεσία σουρωτήρη σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μπροστά μας έναν γείτονα ο οποίος μας φέρνει σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κινδύνου, απειλών, διαρκών, μιας αγωνίας που έχουμε, και να έχουμε μια Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στην οποία το προσωπικό συνδικαλίζεται και κάθε Φεβρουάριο κάνει και έναν ωραίο χορό και κόβει τη βασιλότητα. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα. Τέλος, θα έπρεπε ή θα έχουμε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή να την κλείσουμε. Αλλά αν έχουμε, πρέπει να είναι μια υπηρεσία η οποία να έχει στεγανά, να μην μπορεί δηλαδή κανείς ατιμόρυτα να τηλεφωνεί στον κομματικό του φίλο, γιατί μιλάω για εργαζόμενο, στην κομματική του προτίμηση, αφορά όλα τα κόμματα, και να λέει ότι ξέρετε κάτι, εμείς σήμερα παρακολουθήσαμε τους ΤΑΔΕ, τραβάτε μέσα μέσω της αρχής διασφάλισης των απορρίτων των επικοινωνιών, να βρείτε ποιοι είναι αυτοί που οι οποίοι παρακολουθείτε. Αυτά είναι γελία πράγματα και δεν αρμόζουν σε ένα κράτος που θέλει να είναι σοβαρό και σύγχρονο.